€1 εκατομμύριο εξασφάλισε ο Δήμος Νέστου για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους στις προηγούμενες πλημμύρες του 2018. Σε σχετική ερώτηση για το τι εμπόδια αντιμετωπίζει ο Δήμος, ο Δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ήδη πέρασαν οι πρώτοι 69 δικαιούχοι, τα λεφτά των οποίων έχουν μπει στους λογαριασμούς τους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα να επιστραφούν ορισμένα από τα χρήματα. Να πω ότι ήδη το ξέρετε πολύ καλά, από την πρώτη ώρα που είχαμε την μεγάλη πλημμύρα, είχαμε φροντίσει έγκαιρα, βρεθήκαμε στην Αθήνα και έχουμε εξασφαλίσει, και αυτό είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο, ότι έχουμε €1 εκατομμύριο για τους ανθρώπους που έπαθαν καταστροφές. Αυτό που γίνεται όμως, υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία και το γνωρίζετε. Οι επιτροπές του Δήμου έχουν ενεργήσει αμέσως. Ξέρουμε ποιοι άνθρωποι είναι δικαιούχοι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα που έχουν δηλωθεί από λάθος ε9 και κάποια δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις επιτροπές. Ήδη να ξέρετε ότι περάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο οι πρώτοι 69. Σήμερα που μιλάμε έχουν ήδη μπει τα λεφτά στους λογαριασμούς τους και στο τελευταίο συμβούλιο περάσαμε τη δυνατότητα κάποιων που απορρίφθηκαν γιατί δεν είχαν τα σωστά δικαιολογητικά να κάνουν ένσταση, να αλλάξουν τα ε9, να τα διορθώσουν για να μπορέσουν και αυτοί να είναι δικαιούχοι. Κάποια χρήματα πιθανόν δυστυχώς θα επιστρέψουν πίσω αν κάποιοι από τους συμπολίτες δεν δήλωσαν τα σωστά στοιχεία που όφελαν να είχαν δηλώσει.